Κυριακής Οδού και Γέφυρας στα στενά του Κέρτς, που θα επιτρέπουν στη Χερσόνησο απευθείας σύνδεση με τη Ρωσία. Την ίδια ώρα, η τοπική βουλή αποφάσισε τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για το αν θα πρέπει να αυτονομηθεί περισσότερο η περιοχή. Λάδι στη φωτιά ρίχνουν και άλλες δύο κινήσεις. Από τη μια, η κατάληψη μέσα στη νύχτα του τοπικού κοινοβουλίου Σιμφερόπολης στην Κρυμαία από ρωσόφιλους διαδηλωτές που ύψωσαν και τη ρωσική σημαία. Και από την άλλη, η παροχή ασύλου από τη Μόσχα στον έκτοτο Γιανουκόβιτς. Οι καταληψίες είναι τουλάχιστον 50 ένοπλοι που χαρακτηρίζονται ομάδες αυτοάμυνας του ρωσόφωνου πληθυσμού. Έξω από τη Βουλή έχουν γράψει με σπρέι. Η Κρυμαία είναι ρωσική. Στην περιοχή σειραίουν κι άλλοι ρωσόφιλοι. Δεν ξέρω πόσα από τα σούμα πρέπει να δώσουν, αλλά μπορούσαν να βοηθήσουν δύο ρωτή σολδάτ. Δηλαδή, ζεσλί ίσιο 30 βοηθούμενοι ρωσόφιλοι. Νωρίτερα, στις εικόνες που βλέπετε, μουσουλμάνοι Τάταροι που υποστηρίζουν τους διαδηλωτές στο Κίεβο μπαίνουν στη Βουλή από πλαϊνή πόρτα. Περνούν φωνάζοντας από πάνω πλους αστυνομικούς και βγαίνουν λίγο αργότερα από το κτίριο. Στην Κρυμαία βρίσκεται ο ρωσικός στόλος. Από το συνολικό πληθυσμό των 2,5 εκατομμυρίων, το 77% μιλά ρωσικά, το 10% ουκρανικά και το 11,4% ταταρικά. Τα ρωσικά μέσα ενημέρωση μεταδίδουν μήνυμα του Γιανουκόβιτς και την πληροφορία ότι βρίσκεται σε αυτό εδώ το σανατόριο, στα περίχωρα της Μόσχας, αφού πρώτα είχε μείνει σε ξενοδοχείο στη ρωσική πρωτεύουσα. Εξακολουθώ να θεωρώ εαυτόν νόμιμο αρχηγό του Ουκρανικού κράτους. Είμαι υποχρεωμένος να ζητήσω από τις αρχές της ρωσικής ομοσπονδίας να εγγυηθούν την προσωπική μου προστασία απέναντι σε πράξεις των εξτρεμιστών. Λίγες ώρες αργότερα έγινε γνωστό από ρωσικές πηγές ότι η Μόσχα εγγυάται για την ασφάλειά του. Το δράμα της Ουκρανίας όμως δεν σταματά εδώ. Ο νέος πρωθυπουργός ξεκαθαρίζει ότι θα πρέπει να πάρει ιδιαίτερα σκληρά αντιλαϊκά μέτρα για να σώσει τη χώρα από τη χρεοκοπία. Για τα επόμενα δύο χρόνια απαιτούνται τουλάχιστον 37 δισεκατομμύρια δολάρια. Καλώς ήρθατε στην κόλαση, λέει. And this is the government of political suiciders. So, welcome to hell. Μια κυβέρνηση με τη συμμετοχή των ακροδεξιών παρουσιάστηκε αργά χθες στους διαδηλωτές στο Κίεβο. Σε μια άκρο συμβολική κίνηση, ο Δημήτρη Μπουλατόφ, ο διαδηλωτής που είχε βασανιστεί άγρια από αγνώστους, έγινε υπουργός αθλητισμού. Η νέα κυβέρνηση εγκρίθηκε πανηγυρικά από τη Βουλή.